Γεια σας φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στο κτήμα φίλων που έχουν παλιές ποικιλίες από ποροφόρα δέντρα και εδώ οι φίλοι μας λένε ένα παραδοσιακό τρόπο συντήρησης των μήλων που κάνουν στο χωριό τους. Συντηρούν τα μήλα μέσα σε άχυρα. Λοιπόν, τα μήλα αυτά μαζεύονται τον Οκτώβριο μήνα, αργά σχετικά, παίρνουν ένα τελάρο, βάζουν μία στρώση με άχυρο, μετά βάζουν τα μήλα, ξανά μία στρώση με άχυρο, μήλα και συνεχίζουν με τον ίδιο τρόπο ώσπου να γεμίσει το τελάρο μας. Τα βάζουν σε ένα δροσερό σημείο μέσα στο κελάρι ή οπουδήποτε αλλού που είναι δροσερό και τα μήλα κρατάνε έτσι μέχρι τις γιορτές, δηλαδή από τον Οκτώβριο μέχρι το Δεκέμβριο. Αυτό που προσέχουν είναι να μην είναι χτυπημένα τα μήλα ή να μην είναι άρρωστα αυτά που θα βάλουν να αποθηκεύσουν. Και αυτός είναι ένας παραδοσιακός τρόπος συντήρησης των ποικιλιών. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό στις μοντέρνες ποικιλίες, αλλά στις παραδοσιακές ποικιλίες μήλων ήταν κάτι που το κάνουν οι άνθρωποι και σε κάποιες περιοχές ακόμα και σήμερα συνεχίζουν να διατηρούν έτσι τα μήλα τους μέσα σε άχυρο. Αν έχετε κάποια πληροφορία ή κάποια απορία, μπορείτε να τη γράψετε στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο, μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Γεια χαρά!